Είμαι ο Ντούτκεϊ και σήμερα θα μιλήσουμε για 5 κατηγορίες ανθρώπων στο μπάσκετ. Φύγαμε! Κατηγορία νούμερο 1. Είναι ο αργοπορημένος. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο φίλος σας. Παιδιά, είναι ο φίλος σας. Πραγματικά είναι αυτός που λέει 7 η ώρα πάμε για μπασκετάκι. Το κανονίζει αυτός, όχι εσύ. Σου λέει 7 η ώρα μπασκετάκι. Ωραία, λέμε σήμερα θα παίξουμε μπάσκετ. Να γουστάρουμε, ρε φίλε. Λίγο να τα ξεδώσουμε. Λίγο να βγάλουμε το ζωικό μας ένστικτο. Και δεν έρχεται ποτέ. Πας εκεί. Περιμένεις. Και δεν έρχεται ποτέ, σου λέω. Είναι αυτός που δεν έρχεται ποτέ. Ή αν έρθει, θα έρθει μετά από 2,5-3 ώρες. Έλα, ρε φίλε. Πω, τώρα κλείσει και έρχομαι, ρε. Πάμε κατηγορία νούμερο 2, σε παρακαλώ. Κατηγορία νούμερο 2 και είναι κάτι που μισώ πάρα πολύ και δεν υπάρχει άτομο που δεν το μισεί αυτό. Είναι αυτός που τον παίρνουν τηλέφωνο ενώ παίζει. Περίμενε. Ναι, παιδιά. Είναι αυτός, φίλε, που εκείνη τη στιγμή που γίνεται και από το παιχνίδι ντέρμπι ή εκείνη τη στιγμή που έχεις σταθεί και είσαι έτοιμος λίγο να βγάλεις όλο το είναι σου από μέσα, χτυπάει, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο η μάνα σου, η κοπέλα σου, η γυναίκα σου, δεν ξέρω τι, ο φίλος σου. Δεν είσαι και τα προσωπικά του που δεν μας διαφέρει, ρε φίλε. Δεν μας διαφέρει, ήρθαμε να παίξουμε μπάσκετ, όχι να μάθουμε τα προσωπικά για την κοπέλα σου. Εμένα με πάρουν τηλέφωνο, πραγματικά με πάρουν τηλέφωνο. Το κοιτάω έτσι κατά μάτα, με κοιτάνε όλοι. Παιδιά, δεν παίζει να το σταματήσω, συνεχίζουμε το παιχνίδι. Αυτό είναι το σωστό και αυτή είναι η σωστή. Το σωστό είναι θρησκεία το μπάσκετ μόνο, ρε φίλε. Δεν πρέπει να το σταματήσει. Είναι δηλαδή, μπαίνεις. Η φάση είναι, μπαίνεις μέσα να παίξεις. Δεν υπάρχει pause. Δηλαδή, όταν παίζεις Counter Strike, παίζεις LOL, πατάς pause στο παιχνίδι. Δηλαδή, με το πετύχετε τέτοιο άτομο, σας παρακαλώ, βγάλετε τον έξω. Βγάλετε τον έξω γιατί θα ξαναπάρει τηλέφωνο η κοπέλα ή ο φίλος και θα το ξανασηκώσει γιατί αυτό γίνεται. Κουράστηκα, παιδιά, κουράστηκα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έλα, επόμενο. Κατηγορία νούμερο 3. Ζητάω φάουλ όλη την ώρα. Είμαστε street, δηλαδή δεν είναι ότι είναι τόσο επίσημο δηλαδή, να τον ακουμπήσει. Δηλαδή θες λίγο σωματότυπο να γουστάρεις και όλα αυτά. Αλλά αυτός είναι ο Μιγιάκητος. Είναι το ζαχαρωτό μας. Είναι το. Έτσι το χαϊδεύεις. Δεν πρέπει να το πειράξεις. Κλαίει απευθείας το παιδί. Γίναμε. Σας παρακαλώ, σταματήστε το αυτό. Σταματήστε αυτή τη μάστιγα. Δεν πάει άλλο. Εδώ είμαι εγώ και θα τα φτιάξω τα πράγματα έτσι όπως το αρμόζει. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Κατηγορία νούμερο 4. Κατηγορία νούμερο 4, παιδιά. Είναι ο 40, 50. Θα βάλουμε 60. Είναι, ας το πούμε, θείο παππού. Ναι, νομίζω ο θείο παππού είναι καλύτερο. Ο θείος παππούς που αυτός που σου αρχίζει και σου λέει ιστορίες. Ιστορίες για αγρίους όπως. Δηλαδή, λες, έχει, δηλαδή σου λέει, α, εγώ ήμουνα. Πας να παίξεις μπάσκετ τώρα έτσι μαζί του, ξέρω εγώ, ή ξεκινάς τα σουτάκια να κάνεις warm-up. Εκεί γίνεται το πρόβλημα, παιδιά. Εκεί γίνεται. Με το που ξεκινάς και κάνεις το warm-up και ξεκινάς τα σουτ, δεν σε αφήνει να κάνεις warm-up ή να σουτάρεις. Αρχίζει και σου λέει ιστορίες που ούτε αυτός δεν πρέπει να τα πιστεύει, ρε φίλε. Ή άμα τα πιστεύει, δηλαδή τι να του πω, εντάξει. Είναι. Εγώ όταν ήμουν μικρό στην ηλικία σου, ήμουνα με τον Γκάλι και. Εκτός από τον μπάσκετ σου λέει, ήμουνα με τον Γκάλι σε ταβέρνα στο Ψαράδικο, στο Βόλο και καθόμασταν και βλέπαμε τη θάλασσα και λέγαμε. Εγώ με τον Διαμαντίδη, εγώ με τον Παπαλουκά, ήμουνα μικρό, ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο, παίζαμε κυνηγητό μαζί. Νομίζω ότι τα πιστεύεις και δεν μας διαφέρουν οι ιστορίες αυτές. Ήρθα να παίξω. Πάμε στην κατηγορία 5, σας παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, κατηγορία 5. Είναι αυτός που δεν δίνει ποτέ πάσα. Νομίζει ότι παίζει στο NBA και δεν δίνει ποτέ πάσα. Είναι δηλαδή αυτός που θα σου κάνει τρίπλες μέχρι να ξημερώσει, τρίπλες μέχρι να νυχτώσει. Εκεί θα είσαι εσύ και θα το κοιτάς στα μάτια με τα χέρια απλωμένα. Έτσι, απλωμένα. Στη γωνίτσα σου, ελεύθερος, χωρίς να ασχολείται κανείς. Τρία άτομα πάνω του άμυνα και είσαι έτσι. Και σε κοιτάει στα μάτια.
σε κοιτάει κατάματα και σου κάνει. Δεν δίνει πάσα το παλικάρι, ρε φίλε. Δεν θέλει να σου δώσει πάσα. Δεν θέλει. Θέλει να παίξει μόνος. Πήγε βάρα σου στην πίσω μπασκέτα. Σε παρακαλώ όμως, στην πίσω μπασκέτα. Γιατί ήρθαμε να παίξουμε πασούλες και σουτ. Εντάξει. Γίναμε. Ωραία. Και αυτές ήταν 5 κατηγορίες ανθρώπων στο μπάσκετ. Εάν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, κάνετε ένα like και εννοείται ότι θέλετε να σχολιάσετε. Εάν έχω ξεχάσει εγώ κάτι, κάποιο συγκεκριμένο, μήπως φτιάξουμε part 2 ή part 3. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Αναλόγως, αν πάει καλά το βίντεο, σίγουρα θα έχει part 2. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Είμαι ο DudeK και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. See ya, μάγκες!